Είναι τα podcast της Athens Voice. It, Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο σύμβουλο Μάρκετινγκ 41 και σε αυτό το podcast της στήλη Business and Marketing Tips της Athens Voice θα μιλήσουμε για τρεις στρατηγικές για ευκολότερες πωλήσει. Στον πόλεμο, οι μάχες κερδίζονται πάντα από το στρατό και χάνονται πάντα από το στρατηγό. Αυτό συμβαίνει και στην επιχειρηματική αρένα. Μπορεί ο στρατό σα, δηλαδή οι άνθρωποι σα, και ο υλικοτεχνικό εξοπλισμό σα να είναι υπερμοντέρνοι, περιλαμβάνοντα μέχρι και ντρόουν τελευταία τεχνολογία, αλλά το αποτέλεσμα τη επιχειρηματική μάχη να σα βρίσκει με αρνητικό ισοζύγιο. Πριν τα βάλετε λοιπόν με θεού και δαίμονε, υπαλλήλου και πελάτε, σκεφτείτε αυτό. Μήπω η στρατηγική που ακολουθείτε δεν είναι σωστή. Μήπω τα πειρά σα είναι άσφαιρα. Μήπω οι πειραυλοί σα καταλήγουν στην περιφέρεια του προβλήματο. Ακούστε στο σημερινό podcast τρει στρατηγικέ για πιο εύκολε πωλήσει και γίνετε κι εσείς τριάστερος στρατηγό. Πρώτη στρατηγική. Αντικατασκοπία. Ή αλλιώ μάθετε τα πάντα για τον πελάτη σα. Εάν σα ρωτήσω πόσο καλά ξέρετε τον πελάτη σα, το πιθανότερο είναι να αντιδράσετε με εκνευρισμό, ακόμη και με οργή. Ξέρετε, ή τουλάχιστον νομίζετε ότι ξέρετε τον πελάτη σα καλύτερα από τον καθένα. Μακάρι να ήταν όμω όλα τόσο απλά. Ωστόσο, η γνώση του πελάτη πολλέ φορέ είναι αρκετέ φάσει, χρονιέ ή και κάποιε φορέ και δεκαετίε πίσω. Πιο επιρρεπή στο πρόβλημα είναι οι μεγαλύτερε ηλικίε επιχειρηματίε. Οι σημερινοί πενηντάριδε, α πούμε, οι οποίοι όσο και αν επέρονται για τι επιδόσει του σε social media, βαθιά μέσα του πιστεύουν ότι ο σωστό πελάτη ακούει Βιτάλι, Σούκα και Ντουράν Ντουράν και είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν προ μεγάλη και ιδιαίτερα αρνητική έκπληξη. Μην επαναπάβεστε ποτέ. Ο πελάτη σα είναι ένα κομμάτι χαρτί. Οχι άγραφο σίγουρα, το οποίο όμω γεμίζει με σημειώσει σχεδόν κάθε μέρα. Για να πουλήσετε πιο εύκολα, πρέπει να ξέρετε τι ελπίδε του πελάτη σα, τι φοβίε του, τα όνειρά του και τι φιλοδοξίε του. Μη χάνετε ποτέ λοιπόν την ευκαιρία τη αντικατασκοπία και μάθετε, ρωτήστε, ερευνήστε και σημειώστε σε κάθε ευκαιρία. Δεύτερη στρατηγική. Σώμα εφοδιασμού μεταφορών. Συστηματοποιήστε το follow-up σα. Κανεί πελάτη δεν είναι ίδιο με τον άλλον. Ωστόσο, η διαδικασία του follow-up σας προς τον πελάτη μπορεί και πρέπει να είναι η ίδια, είτε εξυπηρετείτε 20 πελάτες σε μία μέρα, είτε 20.000. Συστηματοποιώντας τη διαδικασία πώληση έχετε αμέσως πολλαπλά ωφέλη. Τα λάθη μειώνονται και ακολουθώντας μια σωστή και δοκιμασμένη ρουτίνα πώληση από το Καλώ ήρθατε στην ιστοσελίδα μα, μέχρι και την άφηξη τη παραγγελίας στην πόρτα του πελάτη, θα μειώσετε κατακόρυφα λάθη που βλάπτουν τη φήμη σα. Επιπλέον, συστηματοποιώντα το follow-up σα, κερδίζετε χρόνο που θα διοχετεύσετε στην εξυπηρέτηση νέων πελατών. Και τρίτη στρατηγική, ειδικέ δυνάμει. Απευθυνθείτε σε ειδικά ακροατήρια. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την έλευση του ίντερνετ και των social media βρεθήκατε με ένα θείο δώρο στα χέρια σας που εκατοντάδες γενιές επιχειρηματιών από την αρχαία Μεσοποταμία μέχρι και τον 21ο αιώνα δεν είχαν. Τη γνώση αλλά και τις λίστες ειδικών ακροατηρίων. Η πελατεία σας μπορεί πλέον να αναλευθεί σχεδόν με οποιοδήποτε segmentation, να το πείτε δηλαδή επιθυμείτε. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη γνώση όσο περισσότερο μπορείτε. Εάν απευθυνθείτε σωστά σε κάθε ειδικό ακροατήριο, θα κάνετε την πώληση πολύ ευκολότερη. Κάποιοι μπορεί να χρειάζονται 3 ή 4 email με πληροφορίε, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να ξέρουν τα προϊόντα σα σχεδόν τόσο καλά όσο και εσεί οι ίδιοι. Μάθετε λοιπόν όλε τι φυλέ εισαγωγικά των πελατών σα και πουλήστε ευκολότερα. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast ή στο επανειδήν ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.